Νίκο Κοπελιάδη, μετά την νίκη και την πρόκληση του Πανενίου, Νίκο, ήρθε η διοργάνωση εδώ στη Νέα Σμύρνη. Όταν έγινε γνωστό αυτό, και είδατε τον Όμιλο, περιμένατε ότι στα τρία πρώτα μάτς θα είχατε τρεις νίκες και πρόκληση? Καλησπέρα σας. Θεωρώ πως από όλους τους ομίλους ήταν ο πιο βατός. Χαρήκαμε πάρα πολύ όταν πήραμε την διοργάνωση στην έδρα μας. Δεν περιμέναμε ότι θα έχουμε τρεις νίκες. Θεωρούσαμε ότι τα πρώτα δύο παιχνίδια έπρεπε να τα νικήσουμε, οφείλαμε να τα νικήσουμε, καταγράψουμε εαυτούς μας και για τον κόπο μας. Και τα δώσαμε όλα σήμερα, το 100%. Ένα παιχνίδι ήταν τελικός για μας, ώστε να πάρουμε το εισιτήριο για να πάμε στα χέρια για το Champions League. Αγχωτικό παιχνίδι κόντρα στη Μλάντος, μια πολύ δυνατή ομάδα. Πες μου λίγο δύο λόγια για αυτό το match. Ήταν goal-goal, δεν πήρε μεγάλο σκορ. Ξέραμε ότι θα είναι κλειστό παιχνίδι. Ήτανε μετά την Πρέσια, εμάς ήταν η επόμενη ομάδα που ήταν στο ίδιο επίπεδο. Ξέρω ότι θα πάει κάπως έτσι. Μείναμε όμως συγκεντρωμένοι. Είχαμε πει να μην χάσουμε την ψυχραιμία μας και την ηρεμία μας καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μείναμε αφοσιωμένοι στο στόχο που ήταν η νίκη και επιτεύχθηκε. Τώρα στην Ευρώπη, νοκάουτ, Champions League, πώς θα περιμένεις? Θα δούμε πώς θα είναι, με ποιους θα κληρωθούμε. Και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Εντάξει, θα ήθελα και ένα σχόλιο για τον κόσμο που τρεις μέρες συνεχόμενες γεμάτο το γήπεδο και τις τρεις. Τα παιδιά μας βοήθησαν πάρα πολύ. Ήταν στο πλάι μας σε όλα τα παιχνίδια. Τους ευχαριστούμε καταρχάς μέσα από την καρδιά μας. Μας βοήθησαν σε όλο αυτό. Ήταν ο ένας έξτρα παίκτης για εμάς, οριακά. Και να είναι καλά και ελπίζουμε να μας στηρίξουν και άμα και στην Ευρώπη, άμα μπορέσουν, που λέει ο λόγος. Να κάνουμε θέλουμε, το ταξίδι. Ναι, να κάνουμε όλοι μαζί μια εκδρομή και να πάμε να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Και είναι χαρακτηριστικό ότι οι αντίπαλοι και οι τρεις ομάδες μιλάγανε για τον κόσμο μετά. Σε όλες τις ομάδες, επειδή δεν το έχουν τόσο πολύ στη χώρα τους, ξεπλάγιν που τους είδαν και ερχόντουσαν και τους χειροκροτάγαν όλοι και φωτογραφίζαν. Το ευχαριστηθήκαν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και εντάξει, είναι ωραίες εικόνες αυτά να τα βλέπεις. Mm-hmm. Ούτε έγινε τίποτα κακό, ούτε τίποτα. Ήταν όλα μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Και δύο λόγια, σαν να πήρες και συμμετοχή στην εθνική ομάδα, πώς έζησες το? Εντάξει, για μένα ήταν. Ανταμείφθηκαν οι κόποι μια ώρα τη χρονιά και όχι μια χρονιά, πολλών χρόνων τώρα. Μοναδική εμπειρία, δεν το έχω ξαναζήσει. Και νομίζω το χάρηκα όσο γινόταν στο 100%. Ευχαριστούμε πολύ.